κλείνουμε τα μικρά προστασία. Εικόνα μας είναι στο Λονδίνο. Η εικόνα είναι κάπως περίεργη, γιατί τώρα πήγε στο Sky Art Fort του Λονδίνου. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τώρα με τα νέα μέτρα θα μείνει ο κόσμος μέσα και πιστεύω να πάει κάπως καλύτερο το πράγμα. Τώρα σας έκαναν τεστ. Ναι, μας έκαναν τεστ, αρνητική, δόξα τω Θεώ. Ναι. Και επίσης, νομίζω πως μέχρι και χθες θα μπορούσαμε να είμαστε 3 μέρες καραντίνα, οπότε εκεί πέρα θα είμαστε 7. Και εγώ έχω να πω ότι το ότι μας βάζουν καραντίνα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι μετά τις 7 μέρες θα βγουν έξω. Απλά θα είμαστε πιο προσεκτικοί και αυτό. Δυσκολεύτηκε να βρεις εισιτήριο για να επιστρέψεις. Σχετικά ναι. Ή μάλλον δεν είμαι από αυτούς που δυσκολεύτηκαν τόσο πολύ και ακυρώθηκαν, γιατί ακυρώθηκαν πάρα πολλές εισιτήριες. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα το πρωί, μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι πτήσεις. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ό,τι και να γίνει θα είναι για καλό μας. Εσείς στην καραντίνα πού θα την περάσετε? Στο σπίτι μου, με την οικογένειά μου. Okay. Ασφαλής. Κωνσταντίνα. Θα πείτε στο Κωνσταντίνα. Για να πούλουν. Εσάς. Αναστασία. Λίγο πώς είναι η κατάσταση εκεί πέρα αυτή τη στιγμή? Είναι ήσυχα τα πράγματα. Ναι. Όλα κλειστά. Είχα βέβαια φύγει πάρα πολύ πρωί, οπότε ήταν λογικά κλειστά. Τώρα έκλεισαν. Ναι, από χθες. Στην Κυριακή. Όλα κλειστά, δηλαδή εστιατόρια, καταστήματα ρούχων. Είναι μόνο ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Τα ό,τι πουλάει τρόφιμα. Τώρα γιατί σας καθυστέρησα? Μας κάνανε επιπλέον rapid test. Σε όλους, έτσι δεν είναι? Τι εννοείται επιπλέον? Ζητούσανε αρνητικό τεστ για την άφεξη, το οποίο να έχει γίνει 92 ώρες πριν. Το είχατε όλοι? Ναι. Και σας έκαναν και... Και μας έκαναν και μάλλον λόγω του new variant αυτό το... Και μετάλλαξα. Δεν περιμένατε για το αποτέλεσμα τώρα? Ναι. Και όσοι είδατε, ήταν κάποιοι που είχαν αρνητικό αποτέλεσμα? Δεν το γνωρίζω. Ναι, και για τη μετάλλαξη, τι είναι η κατάσταση που επικρατεί? Έχει ανησυχήσει όμως? Ναι, είναι εντάξει, άμα έχετε δει σήμερα τον τύπο, έχουν καταστραφεί τα Χριστούγεννα. Αυτό το ξέρανε πιστεύω από το Σεπτέμβριο, αλλά εντάξει, κατηγορούν αρκετά την κυβέρνηση γιατί δεν έλαβε έγκαιρες μέτρα. Και ότι παρακολουθείται η κατάσταση, γιατί είναι οι επιστήμονες γενικά πάρα πολύ επιφυλακτικοί και ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πάρα πολύ. Τώρα και στα ημέρα καραντίνα, Ναι, τώρα. Εντάξει, καλώς ήρθατε. Εμείς είμαστε από Γαλλία, αλλά πήγαμε στο Λονδίνο. Η κατάσταση είναι πολύ περίεργη. Και σίγουρα λένε ότι πάρουν καινούργια μέτρα, γιατί πήγαμε και σε Tier 4 lockdown. Οπότε πιστεύω να γίνει καλύτερα. Αυτό, ελπίζουμε να γίνει καλύτερα. Έσπασε ο κόσμος να κλείσει εισιτήρια για να γυρίσει πίσω, γιατί φοβήθηκε μήπως δεν υπάρχουν πτήσεις για Ελλάδα μετά. Ναι, και εμείς αναγκαστήκαμε να την αλλάξουμε. Είχαμε την κλείσει μετά, αλλά την βάλαμε τώρα. Βρήκατε εύκολα? Όχι τόσο. Δεν βρήκαμε διαθέσιμα τεστ εδώ ή μετά. Αλλά μετά από κάποιες μέρες κλείσαμε τα εισιτήρια, βρήκαμε τα τεστ. Γενικά είναι δύσκολο. Δεν είναι πολλά διαθέσιμα. Αλλά και τώρα σας έκαναν πάλι τεστ, γι' αυτό το ξέρετε. Το μισή ώρα περιμένουμε τη σειρά, μας έκανε ξανά τεστ, βρήκαμε τα αποτελέσματα, με τη σειρά. Μάλιστα, τώρα, τι σας είπαν για τώρα? Καραντίνα 7 μέρες. Ναι. Γνωρίζαμε ήταν 10, μετά μειώθηκε σε 5, σε 3 από 3 μέρες. Αλλά τελικά κατάληξε να είναι 7 μέρες. Να, απλά μένουμε σπίτι. Και πώς θα επιστρέψετε? Τώρα, εγώ με γονεί. Και ναι, θα δούμε. Ωραία, εντάξει.